κάλεσαν μάλιστα στο Πακιστάν τον Αδεσιμότατο Τζάκσον ως υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συζητήσει τις πιέσεις που δέχεται η Καμπούλ για να παραδώσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Στο Πακιστάν, οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη τη χώρα, αναζητώντας πιθανούς συνεργάτες του πλέον καταζητούμενου ανθρώπου στον κόσμο, του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Όπως δήλωσε πάντως ο Γενικός Επιθεωρητής της Αστυνομίας, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμιά επίσημη σύλληψη σε σχέση με τις διεξαγόμενες ανακρίσεις. Ο απεσταλμένος μας στο Ισλαμαμπάντα, ο Κώστας Αρικάς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει νεότερα στοιχεία. Κώστα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε μια διαδήλωση που έγινε εδώ στο κέντρο της Ισλαμαμπάντα. Οργανώθηκε από την κυβέρνηση της χώρας, ήταν εθνικιστικού χαρακτήρα. Και να πούμε ότι είναι στο πέσω της προσπάθειας που γίνεται για να παραμένει ενωμένη η χώρα μπροστά σε αυτό το δίλημα, το μεγάλο δίλημα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του Πακιστάν. Από τη μία είναι η πίεση των Αμερικανών να συνεργαστεί το Πακιστάν μαζί τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και από την άλλη βέβαια είναι οι δεσμοί που έχουν με τους Ταλιμπάν και η κοινή θρησκεία που τους ενώνει. Ανάλογες διαδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και αύριο, έπειτα από την καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής. Αναμένεται δηλαδή αρκετή μουσική. Διακόπηκε η τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Κώστα Σαρικά. Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, θα συνδεθούμε και πάλι στη διάρκεια αυτού του δελτίου. Ξεχωριστή σημασία αποκτά η επέτειος των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΗΠΑ, της αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, λόγω της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στο Αφγανιστάν. Ο Υπουργός των Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες και εξέφρασε την υποστήριξή του στις συναυλίες που οργανώνει σήμερα και αύριο η ΗΠΑ, η αρμοστία του ΟΗΕ, με τον Γιώργο Νταλάρα. Την ανάγκη για τη συγκρότηση παγκόσμιας συμμαχίας για την ανθρωπιστική δράση επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου σε έκτακτη συνέντευξη τύπου με την ευκαιρία της διοργάνωσης δύο συναυλιών με τον Γιώργο Νταλάρα για τη συμπλήρωση 50 χρόνων της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τις πρόσφυγες. Επέτειος που έχει ξεχωριστή σημασία σήμερα λόγω των τελευταίων εξελίξεων στο Αφγανιστάν. Θέλουμε και να τιμήσουμε την ΗΠΑ τη αρμοστία για όλες τις προσπάθειες που κάνει, αλλά και να κάνουμε μια έκκληση. Μια έκκληση προς όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις ελληνικές, καθώς βεβαίως και στον Έλληνα πολίτη, στον ελληνικό λαό, για την δικιά του σύμβολη, την δικιά του προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτή την σημαντικότατη και, όπως είπα, την μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών ανθρωπιστική κρίση. Παρουσία της εκπροσώπου της ΗΠΑ της Αρμοσίας για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα, κυρίας Ρόχας και του Γιώργου Νταλάρα, ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσφέρει ως ανθρωπιστική βοήθεια για τους Αφγανούς πρόσφυγες $1 εκατομμύριο, εκ των οποίων 500.000 στην ΗΠΑ της Αρμοσίας και 500.000 σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών αναχωρεί εντός των ημερών για το Ισλαμαμπάντ και το Ιράν για το συντονισμό της διανομής ελληνικής βοήθειας, που σε αρχικό στάδιο θα αφορά την παροχή τροφίμων και νερού σε καταβλισμό 10.000 προσφύγων για διάστημα 5 μηνών. Την στρατηγική αμυντική αναθεώρηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων παρουσιάζει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Χατζόπουλος. Το νέο δόγμα θα είναι προσαρμοσμένο στις νέες απειλές που έχουν προκύψει από τη νέα πραγματικότητα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Άλκης Μαλίδης μας δίνει ρεπορτάζ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εδώ λοιπόν αρχίζει μια νέα εποχή, μπαίνουν νέα προβλήματα και αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, όλοι οι λαοί, όλοι οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, είναι να συνεργαστούμε, να προωθήσουμε τη γνώση, τις εμπειρίες, τις απόψεις για έναν τρόπο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας που στη βάση των αρχών της διεθνούς δικαίου, στη βάση των αρχών της διεθνής νομιμότητας, θα αναβαθμίσει την αμυντική ικανότητα των σύγχρονων κοινωνιών να αντιμετωπίσουν και αυτού του είδους απειλές και να εγγυηθούν έτσι την ασφάλεια, την ζωή και την προοπτική των πολιτών τους. Αυτό είναι το καθήκον και νομίζω ο καθένας έχει υποχρέωση να πάρει θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Η τηλεφωνική μας επικοινωνία με το Ισλαμαμπάντ και τον Κώστα Σερικά έχει αποκατασταθεί. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, σε ακούμε. Γιώργο, όπως έλεγα και πριν, αύριο μετά την καθιερωμένη προσευχή των μουσουλμάνων αναμένεται να γίνουν και άλλες διαδηλώσεις τόσο εδώ στην πρωτεύουσα του Ισλαμαμπάντ όσο και στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Αυτό που είναι ορατό είναι ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης μέσα στην ίδια τη χώρα, καθώς αρκετοί, περισσότεροι μάλιστα, είναι αυτοί
που υποστηρίζουν τους Ταλιμπάν είναι η ίδια θρησκεία ή έχουν αρκετές σχέσεις με το Αφγανιστάν, ενώ υπάρχουν και βέβαια κάποιοι που προσπαθούν, που θέλουν την ουδετερότητα του Πακιστάν. Κάτι τέτοιο βέβαια επιθυμεί και η κυβέρνηση της χώρας. Να πούμε επίσης ότι αύριο μια ομάδα από 7 επικεφαλής οργανώσεων μουσουλμανικών εδώ από το Πακιστάν θα μεταβούν στην Καμπούλ, προκειμένου να προσπαθήσουν και πάλι να πείσουν την ηγεσία του Αφγανιστάν και τον Μουλά Ομάρ να αφήσει, να παραδώσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι σχεδόν αδύνατο. Είχαν γίνει και στο παρελθόν παρόμοιες προσπάθειες και απέτυχαν. Ωστόσο, αναμένεται να γίνει και αύριο αυτή η προσπάθεια. Η προσπάθεια τώρα στρέφεται κυρίως στο διπλωματικό τομέα, καθώς στο στρατιωτικό τομέα δεν υπάρχουν νέα και αυτά που υπάρχουν τουλάχιστον δεν ανακοινώνονται από τους Αμερικανούς και τους συμμάχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πιέσουν τα κράτη που γειτονεύουν με το Αφγανιστάν έτσι ώστε να τους παρέχουν κάθε βοήθεια. Τα περισσότερα από αυτά ήδη το κάνουν. Σήμερα, μάλιστα, το Ιράν τηρεί στάση ουδετερότητας. Όπως είπε ο επικεφαλής του, ο Χαμενεΐ, είπε ότι δεν πρόκειται ούτε να βοηθήσουμε τους Αμερικανούς, αλλά ούτε και τους τρομοκράτες. Η μεγάλη πίεση βέβαια είναι στο Πακιστάν, γι' αυτό υπάρχουν και τα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Γιώργο. Πάντως, μεταδώσαμε ήδη την είδηση πως οι πακιστανικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκάλυψη του δικτύου Μπιν Λάντεν στην περιοχή. Ήδη χτες πληροφορήσαμε τους τηλεθεατές μας ότι έγινε πάγωμα και κατάσχεση στοιχείων που αφορούσαν εταιρεία αρρωγό της οργάνωσης του Μπιν Λάντεν. Σήμερα αναζητούνται οι συνεργάτες. Το Πακιστάν δεν έχει δώσει επίσημη απάντηση θετική ή αρνητική έναντι των Αμερικανών για το αν θα τους επιτρέψει να έχουν ένα στρατηγείο μέσα στη χώρα. Ωστόσο, φαίνεται ότι επιχειρούν και επιδιώκουν διπλωματικά να συμβάλλουν στην διευθέτηση αυτού του ζητήματος. Ακριβώς, Γιώργο, η μεγάλη μάχη που δίνουν οι Αμερικανοί, όπως είπαμε και πριν, είναι εδώ στο Πακιστάν, να καταφέρουν να πείσουν την κυβέρνηση του κράτους, να τους παρέχει κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να ξεκινήσουν τις όποιες επιχειρήσεις, με όποια μορφή και αυτές θα έχουν, έτσι ώστε να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία, να εισβάλλουν ίσως κάποιες δυνάμεις στο Αφγανιστάν ή με όποιο άλλο τρόπο επιλέξουν οι Αμερικανοί και να συλλάβουν τον Μπιν Λάντεν και τους συνεργάτες του. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολη η στάση που πρέπει να που θα κρατήσει εδώ η ηγεσία του Πακιστάν, καθώς όπως είπαμε, από τη μία είναι αφόρητες πιέσεις των Αμερικανών, εξάλλου δίνουν και μεγάλη οικονομική βοήθεια στο Πακιστάν που υποφέρει τα τελευταία χρόνια έχει σοβαρά προβλήματα. Από την άλλη, όμως, η πλειοψηφία του κόσμου, των πολιτών, δεν δέχεται να έρθουν Αμερικανοί να δημιουργήσουν βάση μέσα στο εδαφός τους και να καταδιώκουν ομόθρησκους τους Αφγανούς, τους Ταλιμπάν που βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Γι' αυτό η θέση εδώ της ηγεσίας του Πακιστάν είναι πολύ δύσκολη. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα παρακολουθούμε τα γεγονότα, να δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα και αν τελικά καταφέρουν οι Αμερικανοί και εισδιοριστούν μέσα στο Πακιστάν, κάνουν βάσεις και επιχειρήσουν κάτι προς το Αφγανιστάν. Να σε ευχαριστήσουμε. Η Ευρώπη έχει εκφράσει ομόφωνα την αντίδρασή της στο τρομοκρατικό χτύπημα και την επιθυμία να συμπαρασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χτες μετά τη συνάντησή του με τον Ισπανό Πρωθυπουργό στη Μαδρίτη. Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και ο Χωσέ Μαρία Αθνάρ συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητες οι τρομοκρατικές πράξεις. Το μέλλον της Ευρώπης στην κρίσιμη συγκυρία της διεθνούς έντασης από το τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναδείχθηκε αναπόφευκτα ο μείζον χώρος προβληματισμού στην κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Χωσέ Μαρία Αθνάρ. Ελλάδα και Ισπανία καταδίκασαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την τρομοκρατική επίθεση. Απέτησαν οι ένοχοι να τιμωρηθούν αυστηρά και σημείωσαν με έμφαση ότι η μάχη κατά της τρομοκρατίας δεν πρέπει να γίνει αντιπαράθεση πολιτισμών. Τα μουσουλμανικά κράτη αντιλαμβάνονται πλήρως την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί από τα πλήγματα τα τρομοκρατικά και συμπαρίστανται μαζί με τα ευρωπαϊκά κράτη χωρίς να αισθάνονται καμία διάκριση μεταξύ αυτών και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών. En tercer lugar, quiero decir que la respuesta es una respuesta contra el terrorismo. No estamos hablando de un conflicto ni una lucha contra ningún continente, ni contra ninguna religión, ni contra ninguna cultura, ni contra una civilización, sino contra terroristas. Allí donde se encuentre, porque es un acto inaceptable, allí donde se encuentre.
Σαφής ωστόσο ήταν η ψύχρεμη επισήμανση αλλά και ο προβληματισμός της ελληνικής πλευράς από τυχόν συνέπειες μιας υπερβολικής αντίδρασης. Ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι στην Αμερική επικρατούν σοβαρές, συνετές ιδέες και δεν έχουν καμία διάθεση οι ηγέτες της μεγάλης αυτής χώρας να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι η τρομοκρατία προκάλεσε. Están contra el terror. Es muy importante. Y creo sinceramente que desde ese y desde otros puntos de vista, el presidente Bush y sus colaboradores están llevando muy certeramente y muy acertadamente esta situación de crisis. Εμφανώς ικανοποιημένος από την επίσκεψή του στην Ισπανία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε θερμά την ισπανική πλευρά και ιδιαίτερα το βασιλικό ζεύγος για την υποδοχή που επιφυλάχθηκε στην ελληνική αντιπροσωπεία. Τόνισε ωστόσο τόσο στη συνέντευξή του όσο και στο Ελληνοϊσπανικό Οικονομικό Φόρουμ ότι μένουν πολλά ακόμα να γίνουν στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. 678 δισεκατομμύρια δραχμές θα δοθούν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 600.000 άτομα μέχρι το 2004. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που έγινε το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη και τη συμμετοχή των ηγεσιών των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας. Επίσης, αποφασίστηκε η σύνδεση των συστημάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης ώστε να δημιουργηθεί ενιαίο εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το προσχέδιο θα δοθεί στους κοινωνικούς φορείς και θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του νέου έτους. Δέσμοι προτάσεων που συνδέουν την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση με την απασχόληση ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Στόχος είναι, είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι το 2004 να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ευκαιρίες για δουλειά περίπου 600.000 άτομα. Ο Έλληνας πολίτης να αποκτά την κατάρτιση ή την επανακατάρτιση που του εξασφαλίζει την απασχόλησή του. Να έχει τη συνεχή δυνατότητα, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για νέες ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. Να του παρέχονται επίσης νέες υπηρεσίες, όπως η πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων και ο καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός. Στόχος μας είναι να βρίσκει κανείς όταν θέλει εύκολα δουλειά. Στη σύσκεψη που είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός με τις ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, οριστικοποιήθηκε η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος που θα συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι προτάσεις, τις οποίες διαμορφώσαμε σήμερα, θα συζητηθούν με τους κοινωνικούς φορείς πριν λάβουν την τελική τους μορφή. Προτάσεις αυτές είναι η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο απλά, εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση. Όλοι οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, εντάσσουν τις δράσεις τους σε αυτό το ενιαίο σύστημα. Δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και το Συμβούλιο αυτό παρακολουθεί την πραγματοποίηση συγκεκριμένων στόχων που θέτουμε και όπως έχουμε θέσει. Δημιουργείται ένα ενιαίο και επαρκές σύστημα για την πρόβλεψη των επαγγελματικών αναγκών, ώστε να ξέρουμε τι ζητά η αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να υπάρχει σχεδιασμός για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση επιτελεί και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Έχει ιδιαίτερη σημασία να παρέχουμε γνώση για τα ποια επαγγέλματα χρειάζονται, ζητάει η αγορά και πού πρέπει να εκπαιδευτούν οι νέοι. Θεσμοθετείται σύστημα πιστοποίησης προσόντων, το οποίο θα πιστοποιεί, θα διαπιστώνει τα επαγγελματικά προσόντα του κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής του. Το σύστημα θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Θα διατεθούν συνολικά 678 δισεκατομμύρια δραχμές, 188 δισεκατομμύρια για επαγγελματική εκπαίδευση, 90 δισεκατομμύρια για αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και 400 δισεκατομμύρια δραχμές για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
Κράτος, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, είπε ο Πρωθυπουργός Κωνστασημίτης, έχουν συγκεκριμένο και ουσιαστικό ρόλο και ευθύνες τις οποίες πρέπει να αναλάβουν. Η μάχη για την πλήρη απασχόληση είναι συνεχής. Βία επεισόδια ξέσπασαν χτες στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μεταξύ προτεσταντών διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Πέρες Αραφάτ, που κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία για εφαρμογή νέας εκεχηρίας, ο κύκλος αίματος επαναλαμβάνεται με τρεις νεκρούς Παλαιστίνιους και πολλούς τραυματίες από πυρά Ισραηλινών. Το νέο κύμα βίας ξέσπασε λίγες μόνο ώρες μετά την επίτευξη συμφωνίας. Η συμφωνία εκπονήθηκε από τη συνάντηση που είχαν χθες ο ηγέτης των Παλαιστινίων Γιασέρ Αραφάτ και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Σιμών Πέρες. Χθες το βράδυ, τρεις Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από οβίδες που εκτόξευσαν Ισραηλινά άρματα μάχης κατά την εισβολή τους στην αυτόνομη Παλαιστινιακή ζώνη κοντά στη Ράφα, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας. 10 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα Ισραηλινά στρατεύματα διείστησαν σε βάθος 100 μέτρων εντός των αυτόνομων Παλαιστινιακών εδαφών κοντά στη Ράφα και βομβάρδισαν το προσφυγικό στρατόπεδο της πόλης. Την ίδια ώρα ένταση επικρατεί και στο Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων προτεσταντών διαδηλωτών με τις δυνάμεις ασφαλείας. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να κλείσουν το δρόμο στο βόρειο τμήμα του Belfast, ζητώντας να μην γίνονται δεκτοί οι καθολικοί μαθητές σε δημοτικό σχολείο της Νικαίας Αρντόιν, όπου οι προτεστάντες αποτελούν την πλειονότητα. Η διαδήλωση ξεκίνησε ειρηνικά, η κατάσταση όμως ξέφυγε από τον έλεγχο, όταν τουλάχιστον 300 διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν προς τους αστυνομικούς αυτοσχέδιες χειροβομβίδες και βομβίδες. Σε όλες τις περιπτώσεις, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών. Η ασφάλεια των πολιτών από οποιαδήποτε απειλή πρέπει να προστατεύεται. Φέτος ο αστικός σιδηρόδρομος συμπλήρωσε 132 χρόνια ζωής. Το 1869, ατμοκίνητος τότε, συνέδεσε για πρώτη φορά την Αθήνα με τον Πειραιά. Το 2004 ο ηλεκτρικός θα είναι ένα από τα ισχυρά μέσα της Αθήνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως συνέβη με τον ατμοκίνητο σιδηρόδρομο το 1896 στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το επικρατέστερο σενάριο για την ελληνική οικονομία παρουσιάζεται τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2002. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Δρύς, επαναλαμβάνοντας ότι στο νέο προϋπολογισμό αλλαγές θα υπάρξουν μόνο στις καταναλωτικές δαπάνες και δεν πρόκειται να θυγούν οι δαπάνες για την εισοδηματική και κοινωνική πολιτική, καθώς και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το πρόσφατο τρομοκρατικό κτύπημα στην Αμερική. Εκτιμά ο κύριος Δρύς ότι δεν θα επηρεάσει την εκτέλεση του εφετινού προϋπολογισμού, η πορεία του οποίου εξελίσσεται μέσα στο πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί. Ευκαιρία για αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να ενισχύσει τις θέσεις της με τις αραβικές χώρες, αλλά και τις προσπάθειες για επίλυση περιφερειακών θεμάτων, όπως το Παλαιστινιακό, χαρακτήρισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλ Φοντέν, την τρομοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ. Μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, η κυρία Φοντέν, που βρίσκεται από χτες στην Αθήνα, αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας την ξεκάθαρη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πως η λύση του δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τρομοκρατία είναι άρνηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βρει δικαιολογία. Αυτό δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλ Φοντέν, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της που πραγματοποιεί στη χώρα μας. Πρέπει, τόνισε η κυρία Φοντέν, να επανεξετάσουμε την πολιτική μας σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και δικαιοσύνης. Να αναθεωρήσουμε την εξωτερική μας πολιτική, ενισχύοντας κυρίως τις σχέσεις μας με τις αραβικές χώρες και ενισχύοντας τις προσπάθειες για επίλυση περιφερειακών προβλημάτων, όπως αυτό της Ισραηλινοπαλαιστινικής. Απαντώντας στις επισημάνσεις βουλευτών σχετικά με την παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για περιορισμό των ατομικών ελευθεριών, η κυρία Φοντέν δήλωσε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έχουμε επίγνωση της κατάστασης και είμαστε σε εγρήγορση, ώστε να βρούμε σωστές λύσεις που βασίζονται στο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Τέλος, αναφερόμενος στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, τόνισε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σαφής και ξεκάθαρη. Η Κύπρος είναι από τις πρώτες προς ένταξη χώρες, πληρεί όλα τα κριτήρια και λύση του Κυπριακού δεν είναι προϋπόθεση για την ένταξή της. Νωρίτερα, η κυρία Φοντέν είχε επισκεφθεί τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το μεσημέρι συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματεία του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα, τον πρόεδρο του Συνασπισμού Νίκο Κωνσταντόπουλο και τον πρόεδρο του Δίκη Δημήτρη Τζοβόλα. Η κυρία Φοντέν, αμέσως μετά τις συναντήσεις που είχε στη Βουλή, επισήχε και τους καταναλωτές για το ευρώ.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ρωτούσε με ενδιαφέρον τους εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα εάν και κατά πόσο είναι έτοιμοι για την κυκλοφορία του ευρώ. Η Ελλάδα χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μέσα στις χώρες που... μέσα στη κλειδί. Δεν τους έλειψε ποτέ τίποτα. Εδώ βλέπετε 22 μέλη της οικογένειας το 1971 σε διακοπές στη Σουηδία, στην πόλη Φάλουμ, μπροστά σε μια αμερικάνικη Cadillac. Ο Σάμα Μπιν Λάντεν μοιάζει φυσιολογικό παιδί, υποταγμένο στη μόδα της εποχής. Ο πιο καταζητούμενος για να πολεμήσει στο Αφγανιστάν εναντίον των Ρώσων. Ένας από τους λίγους δημοσιογράφους που κατάφεραν να τον πλησιάσουν είναι ο Πίτερ Αρνέτ. After the interview, he's just sitting down. You'll notice the Kalashnikov at his right elbow. You know, I had a brief, fleeting feeling that if I asked a question that would insult him, you know, it was a long interview, and he answered all the questions we asked. But as I said, chilling. Το 1988 ο πρωτότοκος γιος του Σάλεμ σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα στο Τέξας. Το 1991 ο Σάμα Μπιν Λάντεν εκδιώκεται από τη Σαουδική Αραβία και 3 χρόνια αργότερα εκδιώκεται από το Σουδάν όπου είχε βρει καταφύγιο. In this jihad, the biggest benefit was the myth of the superpower was destroyed, not only in my mind, but also in the minds of all Muslims. In this jihad that he is embarked upon, children will be killed, women will be killed. Doesn't matter to him. We asked him specifically at the time, would American civilians be targeted? He said they're primarily interested in attacking American soldiers, but if civilians got in the way, too bad. Πριν από 10 μήνες αψήφισε τους κινδύνους και παρουσιάστηκε στο γάμο του 19χρονου γιού του Μοχάμεντ. Ο Μοχάμεντ παντρεύτηκε την κόρη του Αιγύπτιου, Μοχάμεντ Ατέφ, που είναι ο υπεύθυνος στρατιωτικών επιχειρήσεων της Αλ-Καΐντα. Με το γάμο εδραιώθηκε ενότητα της Αλ-Καΐντα και της Αιγυπτιακής Οργάνωσης Τζιχάντ. Με πράξη που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Αλ-Καΐντα, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν όρισε ως διαδοχό του το γιο του Μοχάμεντ. He felt that Western culture was corrupting Islam, and he had taken the mission to cleanse Islam basically of this rot. And he was saying quite clearly he would target Americans, he would target American troops, and insisted upon that. And I believed him at the time that he would do it, Bill. That was 1997. Οι κινήσεις του Οσάμα Μπιν Λάντεν είναι πάντα προσεκτικές. Για τον Ισλαμικό κόσμο είναι ήρωας και για τη Δύση εφιάλτης. Η περιουσία του Οσάμα Μπιν Λάντεν ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια δολάρια και τη χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων. Ο 50χρονος γιατρός από την Αίγυπτο, Αλ Ζαουάχρι, είναι το δεξί χέρι του Μπιν Λάντεν και πιθανώς διαδοχός του, εάν ο αρχηγός συλληφθεί ή σκοτωθεί. Ο τρομοκράτης γιατρός πιστεύεται ότι συμμετείχε τόσο στη δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ, όσο και στην τρομοκρατική επίθεση εναντίον τουριστών στην Αίγυπτο, στην οποία έχασαν τη ζωή τους και πολλοί Έλληνες. Στο σπάνιο βίντεο που βλέπετε εμφανίζεται ο υπαρχηγός του Μπιν Λάντεν, ο Αϊμάν Αλ Ζαουάχρι, σε κελί Αιγυπτιακής φυλακής πριν από 20 χρόνια. Ενώ ο Μπιν Λάντεν έχει τα χρήματα και το χάρισμα, ο Αλ Ζαουάχρι είναι ο έμπειρος ιδεολόγος. Κατηγορείται για την δολοφονία το 1981 του Προέδρου της Αιγύπτου, Ανουάρ Σαντάτ. Η Αιγυπτιακή Οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, της οποίας ηγείται ο Αλ Ζαουάχρι, κατηγορείται για την δολοφονία 71 τουριστών το 1997 στους τάφους των Φαραώνων στο Λούξορ, καθώς και για την επίθεση με βόμβα εναντίον τουριστικού πούλμαν έξω από το Μουσείο του Καΐρου, αλλά και για παρόμοια επίθεση στο ξενοδοχείο Ευρώπα του Καΐρου, στην οποία σκοτώθηκαν και 18 Έλληνες τουρίστες. أنا نزلت الناس جايبهم من المطار ونزلتهم وقفلت باب الأتوبيس ودخلت الفندق لقيت ضرب النار اشتغل ما شفتش أنا اللي بيضرب ولا اللي بيعمل حاجة. Ο Αλ Ζαουάχρι, το δεξί χέρι του Μπιν Λάντεν, έχει συνδεθεί και με τις εκατόμβες νεκρών που προκάλεσαν οι βομβιστικές ενέργειες εις βάρος των Αμερικανικών πρεσβειών στην Κένια και στην Τανζανία. Most of the attacks that he executed against the Americans and others were a joint venture. Of this terrorist organization altogether. Η τελευταία φορά που εθεάθη σε δημόσιο χώρο ο Αιγύπτιος γιατρός, που πιστεύεται πως είναι ο ηθήνων νους πολλών τρομοκρατικών επιθέσεων, ήταν τον Ιανουάριο στο Αφγανιστάν. Ο Αλ Ζαουάχρι ήταν καλεσμένος στον γάμο του γιού του Οσάμα Μπιν Λάντεν με την κόρη ενός άλλου Αιγύπτιου εξτρεμιστή, του Αμπού Χαφάσα Αλ Μάσρι, ο οποίος ηγείται του Ισλαμικού Μετόπου για την Απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Από την Αίγυπτο, ο Αλ Ζαουάχρι βρέθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80 στο Πακιστάν, όπου πρόσφερε ιατρική περίθαλψη στους τραυματισμένους Μουτζαχεντίν, τους οποίους χρηματοδοτούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πολεμήσουν εναντίον της Σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν.
Ο τρομοκράτης γιατρός είχε φυλακιστεί αλλά φέθηκε ελεύθερος το 1984 λόγω έλλειψης ενοχοποιητικών στοιχείων. Οι υπτάμενοι κομάντος που έχουν ως αποστολή τους να αποτρέψουν πιθανές αεροπειρατείες εκπαιδεύονται καθημερινά στις μεθόδους εξουδετέρωσης των τρομοκρατών. Την ίδια ώρα, στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας εμπλέκουν τους Ισλαμιστές του Μπιν Λάντεν στην αεροπειρατεία των Ινδικών αερογραμμών το 1999. Η ομάδα του Μπιν Λάντεν θεωρείται ύποπτη για την αεροπειρατεία στις Ινδικές αερογραμμές τίτες με αυτές. As you may be aware, is a part of Al-Qaeda. Οι αεροπειρατές κράτησαν ομήρους 178 άτομα για μία εβδομάδα στο αεροδρόμιο του Κανταχάρ στο Αφγανιστάν, ζητώντας την απελευθέρωση τριών μελών του Ισλαμικού Μετώπου Σωτηρίας που ήταν φυλακισμένοι στην Ινδία. The people were pushed in executive, sorry, this economy class. And executive class was totally empty. And in you know there was a lot of struggle was going on. You know they were pushing the people back. Οι αμερικανικές αρχές πιστεύουν ότι οι αεροπειρατές ήταν μέλη της οργάνωσης του Μπιν Λάντεν και ο τρόπος κατάληψης του αεροσκάφους εμφανίζει κοινά στοιχεία με τις καταλήψεις των αεροπλάνων στην Αμερική. His hands were tied like this on seat and his throat was slit from here and from here. This jugular vein was cut. Η Ινδική κυβέρνηση είχε παραδώσει στους αεροπειρατές τους συντρόφους τους, οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν στο έδαφος του Αφγανιστάν. Οι αμερικανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα εκπαιδευτικό βίντεο για την ασφάλεια των πτήσεων στο πλαίσιο των μέτρων που προτίθεται να λάβει ο πρόεδρος Μπους. Δύο αεροπειρατές προσπαθούν να καταλάβουν ένα αεροσκάφο σε πτήση. Ξαφνικά δέχονται την επίθεση από ειδικά εκπαιδευμένους κομάντους που βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες. Η αεροπειρατεία αποτυγχάνει και συλλαμβάνονται οι επίδοξοι αεροπειρατές. Ερευνητικές ομάδες στις ΗΠΑ επανεξετάζουν το σύστημα ανίχνευσης των αποσκευών, ούτως ώστε να γίνει δυνατός ο εντοπισμός σύγχρονων όπλων, τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και δεν εντοπίζονται. Τρόμο προκαλεί πληροφορία ότι αεροπειρατές που σκόπισαν το θάνατο, όπως είδαμε σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον, ίσως να είχαν σχεδιάσει και άλλη επίθεση με φορτηγά γεμάτα χημικά ή πυρηνικά απόβλητα. Μάλιστα, χθες μόνο στο Πίτσμπουργκ συνελήφθησαν 18 άτομα αραβικής καταγωγής με πλαστά έγγραφα για τη μεταφορά χημικών υλικών. Οι διεθνείς διοκτικές αρχές έχουν κυριολεκτικά αποδυθεί σε ένα παγκόσμιο ανθρωποκυνηγητό χωρίς προηγούμενο σε Ευρώπη και Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 350 άτομα έχουν συλληφθεί και ανακρίνονται για να διαπιστωθεί η πιθανή σχέση τους με τρομοκράτες. Χθες στο Πίτσμπουργκ συνελήφθησαν 18 άτομα αραβικής καταγωγής με πλαστές άδειες μεταφοράς χημικών με φορτηγά. Οι τέσσερις από αυτούς είναι Ιρακινής καταγωγής. We also look at the driver through the inspection process. You know, if we see something that is out of the ordinary, then the troops delve into it a little deep. Ένα από τα σενάρια που ερευνούν οι αρχές είναι αυτό σύμφωνα με το οποίο οι αεροπειρατές είχαν σχεδιάσει και άλλη επίθεση με φορτηγά γεμάτα με επικίνδυνα υλικά, μεταξύ αυτών χημικά και πυρηνικά απόβλητα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι έρευνες για εντοπισμό υπόπτων είναι πρωτοφανείς. Στην Ισπανία συνελήφθησαν 6 άτομα, όλοι τους Αλγερινοί, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές ανήκουν σε ενυπνώση ομάδα του Μπιν Λάντεν. Γι' αυτό και ερευνάται το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες μαζί με τους συνεργάτες τους να σχεδίαζαν επικείμενη τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Στη Γερμανία, 2 άτομα ανακρίνονται καθώς ανακαλύφθηκαν στοιχεία που τους εμπλέκουν σε υποθέσεις παράνομης αγοροπολισίας εκρηκτικών. Ενώ στο Βέλγιο, 3 άνδρες θεωρούνται ύποπτοι ως συνεργάτες τρομοκρατών. Στη Μεγάλη Βρετανία, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον να είχαν σχεδιαστεί σε κρυσφύγητο ομάδας του Μπιν Λάντεν στο Λονδίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε ότι έχουν συλληφθεί 11 άτομα, τα οποία θεωρείται πως είχαν ανάμειξη στις επιθέσεις. Γι' αυτό και εξετάζεται το χρονικό διάστημα που έμειναν στο Λονδίνο, καθώς και οι επαφές τους από την πρώτη στιγμή που πάτησαν σε βρετανικό έδαφος. Η δήλωση αυτή ήταν και η πρώτη επιβεβαίωση από την πλευρά των Βρετανικών αρχών ότι ορισμένοι από τους αεροπειρατές των αεροσκαφών που συνετρίβησαν στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο βρίσκονταν στη Βρετανία πριν από τις επιθέσεις. Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται αυτή την ώρα συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν επεισόδια σε εξέλιξη. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα. Βλέπετε την εικόνα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή συγκρούσεις των διαδηλωτών με αστυνομικές δυνάμεις. Το αντιπολεμικό συλλαλητήριο ξεκίνησε από τα προπήλαια με κατεύθυνση στην Αμερικανική πρεσβεία.
είναι ακόμα στον χώρο των προπηλαίων ομάδα των συγκεντρωμένων. Δεν γνωρίζουμε αν έχει κοπεί η πορεία σε δύο τμήματα, δηλαδή κάποιοι παρέμειναν στον χώρο των προπηλαίων και κάποιοι συνέχισαν την πορεία προς την Βουλή και συνερχεία την Αμερικανική Πρεσβεία. Παρακολουθείτε λοιπόν εικόνες από το αντιπολεμικό συλλαλητήριο, στο οποίο συμμετέχουν νεολαίες κομμάτων, καλλιτέχνες και οργανώσεις. Σε εξέλιξη λοιπόν στον χώρο των προπηλαίων επεισόδια αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Νεαροί συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις. Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουν χωριστεί οι συγκεντρωμένοι σε δύο ομάδες και σε εξέλιξη βρίσκονται συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών. Προφανώς η ομάδα περιφρούρησης λοιπόν της πορείας, τώρα που αφηνίζονται τα πράγματα, η ομάδα περιφρούρησης πορείας προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο κάποιων στοιχείων. Ρήψεις φωτοβολίδων, πετροπόλεμος και επιθέσεις με ξύλα που χρησιμοποιούνται για πλακάτ και για σημαίες. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή τη στιγμή επεισόδια συγκρούσεις μεταξύ νεαρών. Η ομάδα περιφρούρησης της πορείας που πρόκειται να ξεκινήσει για την Βουλή και εν συνεχεία την Αμερικανική Πρεσβεία συγκρούεται με νεαρά άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν στο κυρίως σώμα της πορείας. Έχουμε την Άρτεμη Δήμου, η οποία μπορεί να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άρτεμις, πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια? Κυρίες και κύριοι, είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά η πορεία, όταν κάποιοι νεαροί, οι οποίοι φορούσαν μαύρα ρούχα και κρατούσαν μαύρες σημαίες, προσπάθησαν να περάσουν στο κυρίως μέρος της πορείας του συγκεντρωμένου πλήθους. Οι διαδηλωτές, η ομάδα περιφρούρησης, οι νεαροί, δεν τους άφησαν, έχουμε κάποιες συγκρούσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μικροτραυματισμοί και οι υπόλοιποι από την ομάδα περιφρούρησης προσπαθούν να σταματήσουν τους νεαρούς και να σταματήσουν αυτά τα επεισόδια. Προσπαθούν όλοι να επικρατήσει ψυχραιμία. Λένε ότι αυτή η διαδήλωση είναι αντιπολεμική και δεν χωρούν τέτοιου είδους συμβάντα, τέτοιου είδους επεισόδια σε αυτή τη διαδήλωση. Ο κόσμος είναι κάπως φοβισμένος, όμως όλοι προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να νιώσει ήρεμος και να επικρατήσει κυρίως... Ενώ βλέπουμε εμείς, Άρτεμη, την επίθεση τώρα της ομάδας περιφρούρησης που κυνηγάει στα γύρω στενά τις ομάδες των νεαρών, οι οποίοι θέλησαν να μπουν στο κυρίως κορμό, στο κυρίως σώμα της πορείας, με αποτέλεσμα να προκληθούν τα επεισόδια. Νίκο, πιθανόν αυτή η πορεία να προσπαθήσει σε άλλο κομμάτι, να μπει σε μικρούς δρόμους και να προσπαθήσει από εκεί να ξαναβρει την πορεία. Βέβαια, στις ομάδες περιφρούρησης είναι και εργαζόμενοι, κυρίως οικοδόμοι από τα συνδικάτα, οι οποίοι πολλές φορές έχουν αποτρέψει τέτοιες μαζικότερες επιθέσεις. Σας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβούν και νεότερα επεισόδια, Νίκο. Η ομάδα περιφρούρησης βρισκόταν στην ουρά της πορείας. Είναι τριγύρω ομάδα περιφρούρησης, από μπροστά ήταν οικοδόμοι και αντιστασιακοί, στα πλαϊνά και στην πίσω μεριά ήταν νεαροί από διάφορες νεότητες. Σοκ στην Ελβετία. Ένοπλος εισέβαλε σε τοπικό κοινοβούλιο και σκόρπισε το θάνατο. 14 νεκροί, περισσότεροι από 10 τραυματίες. Ο ίδιος αυτοκτόνησε. Χειρουργικές επεμβάσεις με ειδικές μονάδες και περιορισμένους βομβαρδισμούς, το σχέδιο των Αμερικανών, όπως όλα δείχνουν. Είστε εχθροί του Ισλάμ, απειλούν οι Ταλιμπάν όσους εγκαταλείπουν τη χώρα. Ο τελευταίος διάλογος του πιλότου του αεροσκάφους που κατέπεσε στην Πενσιλβάνια με τον πύργο ελέγχου. Γινόταν μάχη στο κόκπιτ. Συγκινητική μαρτυρία μιας γυναίκας που βγήκε ζωντανή από τα συντρίμια των δύο πύργων. 678 δισεκατομμύρια θα διατεθούν για την επαγγελματική κατάρτιση 600.000 ατόμων μέχρι το 2004, αποφασίστηκε σε σύσκεψη των συναρμοδίων υπουργών υπό τον Πρωθυπουργό. Το παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι για τον έλεγχο του πετρελαίου και των δικτύων μεταφοράς του από την Κασπία στη Δύση. Χώρα κλειδί του Αφγανιστάν. Ανάλυση της ΝΕΤ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενώ η προσοχή όλων είναι στραμμένη στις συνέπειες του τρομοκρατικού χτυπήματος στις ΗΠΑ,
Ένα δραματικό γεγονός στην Ελβετία ενίσχυσε την παγκόσμια ανησυχία. Στην πόλη Τζουκ, ένοπλος που είχε διαφορές με τις αρχές εισέβαλε στο τοπικό κοινοβούλιο και εκτέλεσε εν ψυχρό 14 ανθρώπους. Περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν και ο ίδιος αυτοκτόνησε. Η επίθεση δεν συνδέεται με το τρομοκρατικό χτύπημα στις ΗΠΑ, ενώ οι αρχές εξετάζουν το περίεργο σημείωμα που άφησε ο δράστης και αυτόχειρας, στο οποίο κάνει λόγο για τη μαφία του καντονίου. Εισέβαλε κρατώντας αυτόματο όπλο και του φέκι. Πυροβολούσε ασταμάτητα μέχρι να βεβαιωθεί ότι η αίθουσα συνεδριάσεων της τοπικής βουλής του Ζουκ πνίγηκε στο αίμα. Άδειασε 5 γεμιστήρες και ύστερα πέταξε χειροβομβίδα. Οι πόρτες εκτινάχθηκαν, τα τζάμια έσπασαν και εξφενδονίστηκαν παντού. Ο καπνός κάλυψε τα πάντα. Κι ύστερα ο τελευταίος πυροβολισμός. Yes, he committed suicide. There were 14 dead people and 10 heavily injured people, 8 of them in a critical state. 2 εβδομάδες μετά την πρωτοφανή τραγωδία στη Νέα Υόρκη, το καντόνι του Ζουκ στην κεντρική Ελβετία εγκλωβίστηκε στο δικό του πρωτοφανή εφιάλτη. Till now we don't know, have any information about his motives. But there is no relation to the bombing of the VTC in New York of the 11th of September. Η 27η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα οργής ενάντια στη μαφία του Ζουκ, γράφει ο δράστης σε επιστολή που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του. Διαφορές γραφειοκρατικής φύσεως ίσως να όπλησαν το χέρι του Ελβετού υπήκοου που κατοικούσε στη Ζυρίχη. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν αρχίσει να πυροβολεί, ακούστηκε να φωνάζει ότι οι αρχές αγνόησαν την προσφυγή του. Darunter mindestens 3 Mitglieder des Regierungsrates. 2 weitere Mitglieder des Regierungsrates sind schwer verletzt und man spricht von 16 weiteren. Τη μνήμη των 3 υπουργών, των βουλευτών και των δημοσιογράφων που ίσως συγκαταλέγονται στον κατάλογο των νεκρών, τιμά το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Βέρνης με 1 λεπτού σιγή. Jetzt ist queer, ist das, was ist es überhaupt? Und mir hat einfach ein Journalist hat einfach gesagt, einfach unter den Tisch, geht unter den Tisch. Und wir sind dann unter dem Tisch gelegen und dann hat es einfach nur noch geklopft und donnert und wir haben nicht gewusst, was passiert. Όσο για τον δράστη. He had a black cloth with the police written on it. Θα τον θυμούνται ως το πρόσωπο της τρομοκρατίας που άλλαξε για πάντα τα δεδομένα σε μία από τις πιο ήσυχες γωνιές της γης. Με επίθεση που στα παγκόσμια χρονικά θα βρίσκεται κάτω από το μακελιό του Οκτώβρη του 1999, την επίθεση τρομοκρατών που δολοφόνησαν τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Βασγέν Σαρκισιάν στη Βουλή του Γερεβάν, αλλά και το πραξικόπημα της 23ης Φεβρουαρίου του 1981, όταν νοσταλγοί του δικτάτορα Φράγκο εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο της Μαδρίτης. Με ιδιαίτερη προσοχή, συγκροτώντας παγκόσμιο μέτωπο, προετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για την απάντηση στο τρομοκρατικό χτύπημα. Όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι ένα σαρωτικό χτύπημα κατά του Αφγανιστάν, αλλά μια συνδυασμένη επιχείρηση σε στρατηγικούς στόχους με τη βοήθεια και της Βόρειας Συμμαχίας. Επιπλέον, η Ουάσιγκτον θα επιδιώξει την έκδοση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά της τρομοκρατίας. Υποστήριξη όλων των χωρών στον αόρατο πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν ο πρόεδρος Μπους δώσει το πράσινο φως στις αμερικανικές δυνάμεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των τρομοκρατών. It's a war of a series of battles that sometimes we'll see the fruits of our labors and sometimes we won't. It's a war that's going to require cooperation with our friends. It is a war that requires the best of intelligence. You see, the enemy is sometimes hard to find. They like to hide. They think they can hide, but we know better. Ήδη η Ουάσιγκτον ζητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας να περάσει πριν από τη Δευτέρα ψήφισμα, το οποίο θα της δίνει το τελικό ναι. We are not using this as a way to punish nations indiscriminately. I can assure you that President Bush sees this as a long-term campaign that he will pursue with patience and perseverance
in close consultation with our friends and allies. Η Ρωσία, παίζοντας και πάλι ενεργό ρόλο στη διεθνή σκακέρα, θα προμηθεύσει συνηθισμένα αλλά δοκιμασμένα στις ιδιόμορφες συνθήκες του Αφγανιστάν όπλα στις δυνάμεις της αφγανικής αντιπολίτευσης ώστε να πολεμήσουν τους Ταλιμπάν. Δεν αποκλείεται όμως και το ενδεχόμενο συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στο Αφγανιστάν, ο Μουλά Ομάρ προειδοποίησε τους Αφγανούς που εγκαταλείπουν τη χώρα και θα συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα έχουν την τύχη των εχθρών του Ισλάμ. Και ο Μουλά Ζαεφ τόνισε ότι οι Ταλιμπάν δεν έχουν χάσει τον Μπιν Λάντεν, απλώς ο Σαουδάραβας κρύβεται. Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του Τζέσε Τζάκσον ότι το αφγανικό καθεστώς των Ταλιμπάν του απίθυνε πρόσκληση να ηγηθεί ειρηνευτικής ομάδας στην περιοχή. Yes, maybe the cleric element here could be a bridge to do what? To turn over the suspects, a bridge to move toward some international jurisprudence process. And not a devastating war. Οι ίδιοι οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν πως η πρόταση προήλθε από τον ευαισιμότατο Τζάκσον. Το Πακιστάν προσπαθεί να κρατήσει έθρευτες ισορροπίες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να μετάσχει σε καμία επιχείρηση εναντίον του Αφγανιστάν. Ενώ το Ιράν, μέσω της πολιτικής του ηγεσίας, έκανε πρώτη φορά λόγο για σύγκρουση πολιτισμών. 5 χρόνια μετά την προέλαση των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει με τη Βόρεια Συμμαχία να καταλαμβάνει και άλλα εδάφη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατώτατα στελέχη των Ταλιμπάν εγκαταλείπουν τον αγώνα. Ωστόσο, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, Φράνσις Βεντρέλ, τόνισε πως και οι Ταλιμπάν πρέπει να παίξουν ρόλο σε μια μελλοντική κυβέρνηση στη χώρα. Οι Αμερικανοί προετοιμάζονται, κυρίες και κύριοι, θέλουν την νομιμοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο πρόεδρος Μπους έκανε έκκληση νωρίς το απόγευμα προς τους Αμερικανούς να επιστρέψουν στην κανονική τους ζωή όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Για όλα αυτά και για πολύ περισσότερα θα μας μιλήσει τώρα ο Δημήτρης Απόκης, ο ανταποκριτής μας στη Ουάσιγκτον. Δημήτρη, σε ακούμε. Καλησπέρα, Προκόπη. Θέλω να ξεκινήσω από ένα συμβάν που ολοκληρώθηκε μόλις πριν λίγα λεπτά. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Colin Powell συναντήθηκε με τον Τούρκο ομολογό του Ισμαήλ Τζέμ και κατά την έξοδό τους οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν δηλώσεις. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Τουρκία για τη στήριξη που παρέχει στις ΗΠΑ και για τις διευκολύνσεις τις στρατιωτικές τις οποίες η χώρα αυτή έχει παρέχει στις ΗΠΑ αυτές τις μέρες. Την ίδια στιγμή, ένα ενδιαφέρον θέμα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν ρωτήθηκε για την ειρηνευτική αποστολή που σκέφτεται να κάνει ο ευεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον μετά από πρόσκληση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο Αμερικανός Υπουργός κράτησε αποστάσεις και επανέλαβε τη σκληρή θέση των ΗΠΑ, δηλαδή επανέλαβε σε έναν τους όρους που ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζορτζ Μπους έθεσε στους Ταλιμπάν το βράδυ που μίλησε ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου. Εκεί, ναι. Δημήτρη, μου επιτρέπεις, δεν είναι καθαρό αν ο Τζέσι Τζάκσον το προκάλεσε αυτό ή αν το ζήτησαν πράγματι οι Ταλιμπάν, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως είπε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, δεν είναι ιδιαίτερα σαφές το τι ακριβώς έχει γίνει, αν υπάρχει πρόσκληση, αν δεν υπάρχει πρόσκληση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο δεσιμότατος Τζάκσον δέχτηκε μήνυμα από τους Ταλεμπάν και αυτή τη στιγμή εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του, ενώ η κυβέρνηση Μπους κρατάει τις αποστάσεις της και στο παρασκήνιο του δίνει το μήνυμα ότι δεν είναι φιλικά διακείμενη προς αυτή την αποστολή αν αποφασίσει να την κάνει. Μάλιστα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ξεκάθαρα ότι η Τουρκία είναι μαζί με τις ΗΠΑ σε αυτή τη μάχη και σε ερώτηση σχετικά με το ρόλο των ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής και πόσο χρήσιμος είναι αυτή τη στιγμή, ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι κρίσιμος και θα πρέπει οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να είναι εμπλεγμένες στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, παραμένοντας στις ΗΠΑ. Συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες και άγνωστες παράμετροι των τρομοκρατικών χτυπημάτων έρχονται στο φως 16 μέρες μετά τα δραματικά γεγονότα. Οι αρχές είναι πλέον βέβαιες ότι το αεροπλάνο που έπεσε στην Πενσιλβάνια έγινε μάχη ανάμεσα στους επιβάτες και τους αεροπειρατές, ενώ σοκάρει η μαρτυρία μιας γυναίκας που βγήκε ζωντανή από τα ερείπια. Η Τζένελ Γκούσμαν είναι μία από τους 5 ανθρώπους που ανασύρθηκαν ζωντανή από τα ερείπια του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου. Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στον 64ο όροφο.
girlfriend were holding hands all the way down. And when we reached the 18th stair, I stopped to take off my shoes. I told her to hold my shoes. And then it was like, boom. And my head was stuck between the two concrete pillars, and I couldn't get it out. I tried to move my legs, and all the concrete and the staircase had pinned my leg down, so I couldn't move my leg. I felt the person hold my hand, the fireman held my hand, and he said, I got you. And I said, thank God. Οι ομοσπονδιακές αρχές προσπαθούν να ανακαλύψουν τους υπεύθυνους της τραγωδίας, αλλά και τι συνέβη τα τελευταία λεπτά πριν από τις επιθέσεις. Κυρίως όσον αφορά το αεροπλάνο που κατέπεσε στο Πίτσπουργκ, σκοτώνοντας τους 45 επιβαίνοντες. Οι ερευνητές δυσκολεύονται στην απομαγνητοφώνηση των ηχητικών δεδομένων της ταινίας του Μαύρου Κουτιού, καθώς βρέθηκε μερικώς κατεστραμμένο. On the radio frequency Flight 93 used, air traffic controllers in Cleveland hear screams and shouting, get out of here, get out of here. Ωστόσο, ακούγονται καθαρά συνομιλίες σε υψηλούς τόνους και με βαριά προφορά. Το FBI εικάζει ότι πρόκειται για τους αεροπειρατές. Then air traffic controllers heard a heavily accented voice saying, there is a bomb on board. This is the captain speaking. Remain in your seat. There is a bomb on board. Stay quiet. We are meeting with their demands. Οι ερευνητές πιστεύουν πως κάποιοι από τους αεροπειρατές εξουδετερώθηκαν από 5 επιβάτες. Τους Tom Burnett, Mark Birkman, German Glick, Todd Beamer και Naki που κάθονταν πίσω τους. Το ερώτημα όμως είναι ποιος είχε τελικά τον έλεγχο του αεροπλάνου της πτήσης 93. 678 δισεκατομμύρια δραχμές, κυρίες και κύριοι, θα διατεθούν για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 600.000 άτομα μέχρι το 2004. Στην πρωινή σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τις ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, αποφασίστηκε επίσης να δημιουργηθεί ενιαίο εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το προσχέδιο θα δοθεί στους κοινωνικούς φορείς και θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του νέου χρόνου. Δέσμοι προτάσεων που συνδέουν την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση με την απασχόληση ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Στόχος είναι, είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι το 2004 να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ευκαιρίες για δουλειά περίπου 600.000 άτομα. Ο Έλληνας πολίτης να αποκτά την κατάρτιση ή την επανακατάρτιση που του εξασφαλίζει την απασχόλησή του. Να έχει τη συνεχή δυνατότητα, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για νέες ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. Να του παρέχονται επίσης νέες υπηρεσίες, όπως η πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων και ο καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός. Στόχος μας είναι να βρίσκει κανείς όταν θέλει εύκολα δουλειά. Στη σύσκεψη που είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός με τις ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, οριστικοποιήθηκε η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος που θα συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι προτάσεις, τις οποίες διαμορφώσαμε σήμερα, θα συζητηθούν με τους κοινωνικούς φορείς πριν λάβουν την τελική τους μορφή. Προτάσεις αυτές είναι η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο απλά, εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση. Όλοι οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, εντάσσουν τις δράσεις τους σε αυτό το ενιαίο σύστημα. Δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και το Συμβούλιο αυτό παρακολουθεί την πραγματοποίηση συγκεκριμένων στόχων που θέτουμε και όπως έχουμε θέσει. Δημιουργείται ένα ενιαίο και επαρκές σύστημα
για την πρόβλεψη των επαγγελματικών αναγκών, ώστε να ξέρουμε τι ζητά η αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να υπάρχει σχεδιασμός για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση επιτελεί και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Έχει ιδιαίτερη σημασία να παρέχουμε γνώση για τα ποια επαγγέλματα χρειάζονται, ζητά η αγορά και πού πρέπει να εκπαιδευτούν οι νέοι. Θεσμοθετείται σύστημα πιστοποίησης προσόντων, το οποίο θα πιστοποιεί, θα διαπιστώνει τα επαγγελματικά προσόντα του κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής του. Το σύστημα θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Θα διατεθούν συνολικά 678 δισεκατομμύρια δραχμές, 188 δισεκατομμύρια για επαγγελματική εκπαίδευση, 90 δισεκατομμύρια για αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και 400 δισεκατομμύρια δραχμές για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Κράτος, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, είπε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, έχουν συγκεκριμένο και ουσιαστικό ρόλο και ευθύνες τις οποίες πρέπει να αναλάβουν. Η μάχη για την πλήρη απασχόληση είναι συνεχής. Αποκαταστήσαμε, κυρίες και κύριοι, την επαφή μας με το ταραγμένο Πακιστάν. Έχουμε ήδη συνδεθεί με το Ισλαμαμπάντ, ο απεσταλμένος μας Κώστας Σαρικάς. Θα μας πει όλα τα τελευταία νέα. Μαθαίνουμε, Κώστα, ότι ο Πάπας έχει φύγει από την περιοχή. Καλησπέρα σας. Πράγματι, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διπλωματικό θρίλερ με απρόβλεπτες συνέπειες. Συνεχώς διαρρέουν φήμες, πληροφορίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ωστόσο κυκλοφορούν για διάφορους λόγους από διάφορα μέσα, από διάφορα κέντρα. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι οι Ταλιμπάν εντόπισαν, όπως διέρευσε, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Τον είχαν χάσει τα ίχνη του από τις πρώτες ημέρες έπειτα από το τρομοκρατικό χτύπημα. Όπως διέρευσαν, τον εντόπισαν σε δύο περιοχές, είναι πιθανό να κρύβεται, κοντά στην πόλη Κανταχάρ ή στο βόρειο μέρος του Αφγανιστάν. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αυτή η πληροφορία. Ίσως οι Ταλιμπάν καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο, καθώς έχουμε τα στοιχεία, έχουμε τις πληροφορίες ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Δέχονται την επίθεση της Βόρειας Συμμαχίας και, όπως μαθαίνουμε από το Αφγανιστάν, έχουν σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα, κάποιες φήμες μιλούν για το γεγονός ότι η Βόρεια Συμμαχία, οι άνδρες της Βόρειας Συμμαχίας, έχουν φτάσει πολύ κοντά στην Καμπούλ, σε απόσταση 6 χιλιόμετρων. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως οι Ταλιμπάν να προσπαθήσουν να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους. Άλλες φήμες, μάλιστα, μιλούν για αυτομολύσεις ανδρών των Ταλιμπάν στους κόλπους της Βόρειας Συμμαχίας. Το Πακιστάν παίρνει μέρος σοβαρά σε αυτόν τον πόλεμο, θα λέγαμε, τον διπλωματικό πόλεμο, καθώς δύο αποστολές του, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Η μία αποτελείται από κυβερνητικούς παράγοντες και η άλλη από κληρικούς Ισλαμικών οργανώσεων. Και οι δύο συζητούν με ανθρώπους στο Αφγανιστάν, με τους Ταλιμπάν συγκεκριμένα, σχετικά με το πού βρίσκεται ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, καθώς και άλλες πληροφορίες. Να συνεχίσω λέγοντας ότι η Βόρεια Συμμαχία με τους Αμερικανούς βρίσκονται πολύ κοντά, έχουν συνεχείς επαφές, κάτι που δεν ευχαριστεί τους Πακιστανούς, καθώς είναι γνωστό ότι το Πακιστάν δεν τρέφει και τα καλύτερα συναισθήματα για τη Βόρεια Συμμαχία, καθώς η Βόρεια Συμμαχία υποστηρίζεται από την Ινδία, εχθρό των Πακιστανών. Όσον αφορά τον Τζέσι Τζάκσον, η πληροφορία που κυκλοφόρησε και εδώ ότι θα λάβει μέρος, ότι κλήθηκε να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις και θα έρθει στο Αφγανιστάν, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα, διαψεύστηκε και από τους Ταλιμπάν και από τους Αμερικανούς. Ωστόσο, η πληροφορία παραμένει. Να θυμίσουμε ότι ο Τζέσι Τζάκσον, ο ευδεσιμότατος Αμερικανός, είχε λάβει μέρος στο παρελθόν σε δύο παρόμοιες επιχειρήσεις στη Γιουγκοσλαβία, όπου απελευθέρωσε δύο Αμερικανούς ομήρους, αλλά και στον Περσικό κόλπο. Να πούμε επίσης μια πληροφορία που έχουμε, ότι κληρικοί των Ταλιμπάν συνεδρίασαν απόψε μυστικά εδώ στο Ισλαμαμπάντ και αποφάσισαν ότι αύριο, μετά από την καθιερωμένη προσευχή των μουσουλμάνων, αύριο το μεσημέρι, οι Ταλιμπάν που βρίσκονται εδώ μαζί με τους υπόλοιπους φανατικούς μουσουλμάνους του Πακιστάν θα κάνουν διαδηλώσεις στις πόλεις, τόσο στο Ισλαμαμπάντ αλλά και στις άλλες πόλεις που είναι οι πυρήνες των μουσουλμάνων. Να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος Μουσαφάρ του Πακιστάν προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Από τη μία έχει τους Αμερικανούς, οι οποίοι τον πιέζουν και του ζητούν να δώσει πληροφορίες, να προσπαθήσει να πιέσει και αυτός τους Αφγανούς να παραδώσουν τον Μπιν Λάντεν. Από την άλλη όμως υπάρχει και ο λαός, οι μουσουλμάνοι,
που έχουν, τρέχουν καλές σχέσεις με τους Αφγανούς και δεν θα ήθελαν να δουν τουλάχιστον μία επίθεση εκ μέρους των Αμερικανών προς το Πακιστάν. Ωστόσο, το Πακιστάν είναι βέβαιο ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο. Το έχει καταλάβει πολύ καλά αυτό ο ηγέτης του και προσπαθεί να παίξει και αυτός το ρόλο του σε αυτό το διπλωματικό παιχνίδι. Σοφία. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το puzzle των πληροφοριών που συνθέτουν την εικόνα στο Ισλαμαμπάντ. Κυρίες και κύριοι, εμείς να θυμίσουμε ότι ο Πάπας, ο οποίος βρισκόταν στο Καζακστάν, αναχώρησε πριν από λίγο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία από το αεροδρόμιο του Γερεβάν. Όσο ήταν ο Πάπας εκεί, είχε πάρει διαβεβαίωση από τους Αμερικανούς ότι δεν επρόκειτο να γίνει χτύπημα στην περιοχή. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Σαρικά και συνεχίζουμε. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, με επιτυχία πέρασε τις εξετάσεις του Ζακ Ρογκ το ελληνικό σχέδιο για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που έχει αναδειχθεί σε πρωταρχικό ζήτημα για την υπόθεση της Ολυμπιάδας. Μέχρι εδώ, πάντως, όπως είπες και εσύ, Νίκο, η αστυνομική είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ έντονη η παρουσία της αστυνομικής δύναμης. Είναι πάρα πολλά τα περιπολικά. Οι μοτοσυκλετιστές της ομάδας Ζήτα έχουν απομακρυνθεί όλα τα αυτοκίνητα. Δεν κυκλοφορεί κανείς αυτή τη στιγμή στην Βασιλή Σοφίας και όλοι είναι. Ευαγγέλη, αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει και είναι από τις λίγες φορές που συμβαίνει αυτό, συνέβη και με τον Bill Clinton όταν είχε έρθει στην Αθήνα, είναι εντυπωσιακός ο όγκος παρουσίας της αστυνομίας. Πολύ σπάνια στην Ελλάδα βλέπουμε τέτοια συγκέντρωση δυνάμεων της αστυνομίας σε ένα μέρος. Πραγματικά είναι πρωτοφανής η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, πρέπει να συνυπολογίσουμε σε όλη αυτή τη δύναμη. Εδώ βλέπουμε τώρα εφεδρίες των ανδρών των ΜΑΤ, οι οποίες φεύγουν από το Χίλτον, ήταν πίσω από το Χίλτον. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή αυτοί που ακολουθούσαν την πορεία, είναι νέες εφεδρίες, οι οποίες έρχονται πίσω από το Χίλτον και ενώνονται με την εμπροστοφυλακή, την οπισθοφυλακή των ΜΑΤ που ακολουθεί την πορεία. Ακριβώς. Και βλέπεις, Νίκο, είναι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι η πρώτη γραμμή των αστυνομικών είναι οι άνδρες υποδιέθεσης μέτρων τάξης, είναι οι αστυνομικοί. Είναι φανερό ότι ο κ. Χρυσοδοίδης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, δεν θέλει να πάρει κανένα ρίσκο, έτσι είναι σαφές. Ακριβώς. Είναι μία γραμμή των αστυνομικών, λοιπόν, η οποία βρίσκεται σε μία απόσταση από τις κλούβες 5-6 μέτρων και πιο πίσω ακριβώς είναι η αστυνομική των ΜΑΤ. Έτσι ώστε να μην μπορέσουν οι διαδηλωτές, αν επιχειρήσουν, να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Είναι πάρα πολύ αστυνομικοί. Αυτό είναι, Βαγγέλη, εμείς αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τα πλάνα, τα ζωντανά, που βλέπουμε μπροστά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Όντως εντυπωσιακά, γιατί βλέπουμε όλο αυτό την ανθρώπινη αλυσίδα των αστυνομικών που έχει σχηματιστεί από την Πέτρου Κόκαλη μέχρι και την πλατεία Μαβίλη, η οποία είναι συνεχής. Ακριβώς. Είναι μια πυκνή. Και μάλιστα πυκνότατη. Δηλαδή, 10 πόντους ο ένας άνδρας, ο αστυνομικός από τον άλλον. Ακριβώς. Και όπως βλέπετε, μάλιστα φορούν τα κράνη τους. Είναι έτοιμοι οι αστυνομικοί. Όπως έτοιμοι είναι και οι άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονται ακριβώς από πίσω τους. Είναι σε μια απόσταση 3-4 μέτρων. Και είναι και άλλοι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους γύρω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Θα λέγαμε ότι βλέπουμε τώρα και την κεφαλή της πορείας. Έχουν σταματήσει. Όχι, συνεχίζουν, αλλά πάνε σιγά-σιγά, πλησιάζουν σιγά-σιγά. Ναι, για να δούμε στο πλάνο τώρα. Πάνε πάρα πολύ αργά, θέλουν να πυκνώσουν και αυτή τη τάξη τους, φαίνεται. Ακριβώς. Ναι. Βλέπουμε ότι η κεφαλή της πορείας είναι, θα λέγαμε, στο μέγαρο μουσικής και φτάνει σιγά-σιγά, πλησιάζει, είναι σε την μια Πέτρο απόσταση Κόκαλη, περίπου, ναι. Ακριβώς, σε μια απόσταση περίπου 100 μέτρων από την ανθρώπινη αλυσίδα την οποία έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν. Κανείς δεν κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Βασιλή Σοφίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Μα είναι και η κρίσιμη στιγμή, Βαγγέλη. Ακριβώς, είναι η κρίσιμη στιγμή. Στα επόμενα δύο λεπτά ή θα περάσουν και θα πάνε προς τους αμπελοκήπους ή θα αρχίσουν οι μικροσύγκρουσεις. Ακριβώς. Οι αστυνομικοί είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Βλέπουμε και τους διαδηλωτές οι οποίοι επίκνωσαν τις τάξεις τους. Έχουν πυκνώσει τις τάξεις, αλλά έχουν κάνει και αλυσίδες. Ακριβώς. Πλέον, τώρα τους βλέπετε. Υπάρχει ένα συμπαγής όγκος. Τους βλέπετε τώρα, έχουν φτάσει πολύ κοντά στους αστυνομικούς. Είναι στο ρεύμα, θα λέγαμε στο ρεύμα ανόδου στην Βασιλή Σοφίας. Όχι μόνο, τους βλέπεις ότι έχουν περάσει και στα άλλο διάζωμα. Ακριβώς. Και θα φτάσουν, θα παραταχθούν και οι διαδηλωτές μπροστά από τους αστυνομικούς. Τώρα μένει να δούμε τι θα κάνουν. Θα επιχειρήσουν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό, θα επιδώσουν κάποιο ψήφισμα, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως κρατούν πανό, φοράσουν συνθήματα εναντίον των Αμερικανών.
Ας ακούσουμε λίγο. Το Πακιστάν χρειάζεται φυσικό αέριο, αλλά και εμπορική δίωδο μέσω του Αφγανιστάν προς την Κεντρική Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να εκμεταλλευτούν τα αποθέματα της Κασπίας, αλλά και να παρακάμψουν τα φιλόξενα εδάφη του Ιράν. Η Ρωσία με το Καζακστάν, την Κυργυζία και το Τατζικιστάν έχουν τα δικά τους σχέδια. Ο ΟΠΕΚ δηλώνει πως θα τηρήσει στάση αναμονής. Maybe we're wrong. Maybe let's wait. It's really a fundamental, but that we are not going to find out until we see what's going to happen now in Afghanistan, what impact that's going to have in the neighboring countries. Μάταια από το 1995 ως το 1998, η αμερικανική εταιρεία Unocal, κονσόρτσιουμ αμερικανικών εταιριών πετρελαίου, και ως ανταγωνίστρια η Αργεντινή Πριντάλ, προσπαθούσαν να υλοποιήσουν την κατασκευή ενός αγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν στο Καράτσι μέσω του Δυτικού και Νότιο Αφγανιστάν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχεδίων η εξασφάλιση ειρηνικών δρόμων για να περάσουν οι αγωγοί μέσα από το Αφγανιστάν. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν με την αδιαλαξία και την επικίνδυνη δυσκολιψία της αποδείχθηκε καμένο χαρτί. Όλοι συμφωνούν λοιπόν πως η τρομοκρατία πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Ακόμη και αν ο πρωταρχικός στόχος που φέρει το όνομα του Μπιν Λάντεν, ζωντανός ή νεκρός, έχει επιτευχθεί, το μέλλον θα δείξει ποιο είναι το μεγάλο παιχνίδι στη σκακέρα της Ασίας.